Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας δηλώνουν έτοιμες να υποδεχθούν και να αντιμετωπίσουν την εποχική γρίπη. Ήδη έχουν καθοριστεί οι ομάδες υψηλού κινδύνου που πρέπει να εμβολιαστούν για να αποφύγουν σοβαρές ή ακόμα και θανατηφόρες επιπλοκές μέσα στο χρόνο. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έχει ξεκινήσει, με την ιατρική και επιστημονική κοινότητα να στέκονται στην ανάγκη του έγκαιρου εμβολιασμού. Αρχικά η κίνηση στα φαρμακεία δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο όσο περνούν οι μέρες η προσέλευση ολοένα και αυξάνεται. Συνολικά πέρυσι καταγράφηκαν 107 κρούσματα, εκ των οποίων τα 42 είχαν θανατηφόρα κατάληξη. Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που νόσησαν ήταν ανεμβολίαστα. Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο του αντιγρυπικού εμβολιασμού και φέρνει στο προσκήνιο τους μύθους και την πραγματικότητα. Πρέπει ή όχι οι ανήλικοι να εμβολιαστούν? Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου, πόσο υψηλό είναι το τείχος προστασίας, υπάρχουν ή όχι επαρκείς ποσότητες εμβολίων? Απόψε στο πλατό της εκπομπής, ο Μανώλης Λουμπούνης, προϊστάμενος του Τμήματος Πρόληψης Προαγωγής Υγείας Προληπτικής Ιατρικής, και ο Αριστοτέλης Κουντάκης, γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Λουμπούνη, κύριε Σκουντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην Crete TV, στην εκπομπή Direct, προκειμένου να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους, ένα θέμα που είναι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Κύριε Λουμπούνη, να ξεκινήσω με εσάς. Για ποιους λόγους ένας πολίτης πρέπει να εμβολιαστεί? Οι λόγοι είναι πολλοί. Να αρχίσουμε καταρχήν ποιοι άνθρωποι πρέπει να εμβολιαστούν. Καταρχήν όλοι που είναι πάνω από 60 ετών. Δεν εξαιρείται κανείς, ανεξαρτήτως αν είναι απολύτως υγιής ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Να συμπεριλάβω σε αυτή την ομάδα και τους απολύτως υγιείς ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον παιδιών με ηλικία κάτω των 6 μηνών. Ο λόγος είναι απλός, θα τον έχει ακούσει ο κόσμος, για να αυτοί να αποκλείσουμε την πιθανότητα να νοσήσουν, έτσι ώστε να μεταδώσουν τη γρίπη στο μικρό παιδί που δεν μπορεί ακόμα να κάνει εμβόλιο, γιατί δεν έχει την ικανότητα να παράξει αντισώματα. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι που έχουν ένα οποιοδήποτε χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα, είτε είναι χρόνια αναπνευστική άρρωστη, είτε είναι ασματική, είτε έχουν στο παρελθόν πάθει ενδεχομένως και μία λίμωξη αναπνευστικού, του κατώτερου αναπνευστικού, μία πνευμονία, καλό θα είναι να εμβολιαστούν ώστε να προφυλάξουν τον εαυτό τους από κάτι πιο δυσάρεστο στο μέλλον. Άλλα άτομα είναι οι άνθρωποι που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας συστηματικό, δηλαδή λέμε για συστηματικά νοσήματα, λύκο, ρευματοειδή, αρθρίτιδα, νοσήματα δηλαδή που παίρνουν φάρμακα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό τους και έτσι θεωρούνται πιο ευάλωτη ομάδα. Μπορεί να μην έχουν πάθει κάτι στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάθουν κάτι στο μέλλον. Άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν κάνει σπληνεκτομή, οι αιμοροφιλικοί. Οι άνθρωποι που εργάζονται, να το τονίσω αυτό, στις μονάδες υγείας οποιασδήποτε βαθμίδας. Από το περιφερειακό ιατρείο, το νοσηλευτή και το γιατρό, μέχρι το νοσοκομείο και μέχρι τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατροί και νοσηλευτές λοιπόν πρέπει να εμβολιαστούν. Και όχι μόνο, εγώ θα συμπεριλάβανα και το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους καθημερινά, που η πλειονότητα από αυτούς μπορεί να έχει σοβαρά νοσήματα, αν για ένα οποιοδήποτε λόγο, τον ιό της γρίπης, ή ήδη είτε τον περνάνε εκείνη τη στιγμή υποκλινικά που λέμε και δεν έχουν συμπτώματα, είτε πρόκειται να νοσήσουν αύριο μεθαύριο και δεν το ξέρουν ακόμα, με πυρετό, θα μεταδώσουν τον ιό σε έναν άνθρωπο που έχει ενδεχομένως κάτι βαρύ και αυτός ο άνθρωπος μπορεί αύριο να συμπεριληφθεί στην ομάδα των ανθρώπων που θα καταλήξουν. Μάλιστα. Αυτούς τους 43 που είπατε που είχαμε πέρσι. Πρέπει να πω επίσης εδώ πέρα ότι όπως σε όλα τα νοσήματα, έτσι στη γρίπη ακόμα περισσότερο, υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός υποδηλώσεων των νοσημάτων. Δηλαδή, αν μπορώ να το πω έτσι, τα 43 άτομα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Με την έννοια ότι υπάρχουν κι άλλοι που δεν μπορείς με σαφή κριτήρια να αποδώσεις το θάνατό τους ή την κατάληξή τους στον ιό της γρίπης. Όμως συμμετείχε σε αυτή την ιστορία και οι γιατροί δεν το δηλώνουν. Και επίσης υπάρχουν και ένα σωρό περιπτώσεις από το καθαρά ιδιωτικό τομέα που δεν δηλώνονται τα κρούσματα. Στην πραγματικότητα τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δηλώνονται στο ΚΕΛΠΝΟ και είναι σε γνώση των υπηρεσιών. Να βάλουμε μία ανωτελεία. Κύριε Σκουντάκη, η κίνηση αρχικά στα φαρμακεία δεν ήταν η αναμενόμενη. Όσο προχωράμε προς τους χειμερινούς εντός εισαγωγικών μήνες, η κίνηση ακολουθεί ανωδική τροχιά? Η κίνηση στα φαρμακεία από τις αρχές του μήνα του Οκτωβρίου νομίζω ότι ακολούθησε τη ροή που είχαμε κάθε χρόνο. Σιγά σιγά ο κόσμος
με τη συνταγή του, άρχισε και έρχεται, προσέρχεται στα φαρμακεία, παίρνει το εμβόλιο του και εμβολιάζεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα ούτε όσον αφορά την ποσότητα των εμβολίων που έχουμε διαθέσιμα. Υπάρχει επάρκεια. Νομίζω ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που έπρεπε να εμβολιαστούν έχουν ήδη εμβολιαστεί. Είναι ακόμα βέβαια και η άποψή μου είναι ότι υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα το ποσοστό που πρέπει να επιτύχουμε. Αλλά νομίζω υπάρχει μια καλή προσέλευση και δεν θα έχουμε αυτή τη στιγμή φαινόμενα άλλων εποχών που ο κόσμος έφτασε η εποχή του χειμώνα, η γρήπη και ήταν ανεμβολίαστος και τρέχαμε τελευταία στιγμή να καλύψουμε κάποια περιστατικά. Μάλιστα. Κύριε Λουμπούνη, υπάρχει γενικότερη αντίληψη ότι όποιος εμβολιαστεί δεν πρόκειται να αρρωστήσει. Ισχύει? Δυστυχώς δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Ο λόγος είναι ότι αφενός μεν τα εμβόλια της γρήπης, επειδή κατασκευάζονται με προδιαγραφές ενός εξαμήνου προηγουμένως, δηλαδή οι εταιρείες και οι επιστήμονες που δουλεύουν σε αυτές, έχουν πάρει τους ιούς που κυκλοφορούσαν μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο. Γιατί χρειάζονται ένα διάστημα προπαρασκευής, επεξεργασίας και τελικής κατασκευής. Αυτός είναι ένας λόγος που ένα μέρος του εμβολιασμού αποτυγχάνει. Το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60%. Οπότε γίνεται πιο ανθεκτικός ο ιός. Αλλάζει πρόσωπα. Ο ιός της γρήπης είναι ένας πολύ ευέλικτος ιός. Μπορεί να μεταβληθεί. Δεν κάνει μεταλλάξεις τόσο εύκολα, αλλά μπορεί να μεταβληθεί μία πρωτεΐνη, ένα μόριο στην επιφάνειά του και αυτό να κάνει το εμβόλιο να μην μπορεί να τον επηρεάσει. Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα εμβόλια αυτά, όπως σας είπα, φέτος έχουν αντιγόνα για 4 διαφορετικούς ιούς. Μπορεί να έχει συμμετάσχει φέτος στην επιδημία της γρήπης και ένας άλλος τύπος ιού που δεν υπήρχε πέρσι τον Μάρτιο και το Φλεβάρι, ώστε οι επιστήμονες να φτιάξουν το αντίστοιχο αντιγόνο να το πάρουμε εμείς. Έτσι, η επιτυχία του είναι περίπου 40 με 60%. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Ο άνθρωπος που θα κάνει το εμβόλιο, αν νοσήσει από τον ιό της γρήπης που περιείχεται στο εμβόλιο, μπορεί να νοσήσει ενδεχομένως, αλλά να νοσήσει πολύ ποιότερα. Δεν θα το περάσει τόσο βαριά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και επιμένουμε οι ειδικές ομάδες ανθρώπων που έχουν σοβαρά νοσήματα, που θα απειληθεί η ζωή τους αν νοσήσουν από γρήπη, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να το κάνουν. Με κάθε θυσία, με κάθε κόστος. Μάλιστα. Κύριε Σκουντάκη, είναι τα τελευταία χρόνια λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες στο μέτωπο του εμβολιασμού? Νομίζω πως ναι, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από όλο τον υγειονομικό κόσμο τα τελευταία χρόνια. Οι παιδίατροι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα και ευτυχώς έχουμε επιτύχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό, τουλάχιστον στην ευαίσθητη ομάδα των παιδιών, είναι σχεδόν όλα εμβολιασμένα. Αυτό επίσης συνεπικουρείται από το γεγονός ότι και τα φαρμακεία, μια που εκπροσωπώ τους φαρμακοποιούς, μιλούν καθημερινά με δεκάδες, εκατοντάδες κόσμο και καθημερινά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γίνεται αυτή η συζήτηση, οπότε έχουμε προετοιμάσει ήδη το έδαφος για να εμβολιαστούν αυτή την εποχή. Υπάρχουν βέβαια πάντοτε και οι σχετικές επιφυλάξεις από τον κόσμο σε σχέση με τα εμβόλια και κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες ή να βλάψουν κάπου αλλού, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτή τη στιγμή των ασθενών, των ενδιαφερομένων, είναι καλά ενημερωμένοι και αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν, εμβολιάζονται. Δεν είναι τόσο θέμα κακής πληροφόρησης. Νομίζω είναι περισσότερο προσωπική αμέλεια του καθενός μας από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ίσως είναι λάθος η αντίληψη που έχουμε, η κουλτούρα που έχουμε για τα εμβόλια. Η περίφημη ιατρική παιδεία εντός εισαγωγικών. Ακριβώς. Και όχι τόσο θέμα κακής πληροφόρησης. Η πληροφόρηση υπάρχει. Και η καλή πληροφόρηση βέβαια και η κακή, για να μην βγάζουμε και την άλλη απ' έξω. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο πάμε και ένα βήμα πιο κάτω. Γινόμαστε καλύτεροι, καλύπτουμε καλύτερα τον πληθυσμό. Δεν έχουμε ευτυχώς το πρόβλημα με τις ελλείψεις που είχαμε παλαιότερα. Και αν βοηθήσει και η σεζόν, ο καιρός, οι κλιματολογικές συνθήκες, πιστεύω ότι θα έχουμε μια ήσυχη χρονιά. Κύριε Λουμπούνη, πέρυσι είχαμε 42 θύματα από τον ιό της γρήπης. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι βαθμό είναι ανησυχητικός αυτός ο αριθμός. Ανησυχητικό αυτό το ποσοστό. Κυμαίνεται στο συνήθι αριθμό, λυπηρό θα έλεγα, αλλά έτσι είναι συνήθως κάθε χρόνο. Υπάρχουν χρονιές και με παραπάνω αριθμό, υπάρχουν χρονιές και με λίγο μικρότερο. Είναι γεγονός ότι φέτος βλέπουμε μια μεγαλύτερη διάθεση, περισσότερες ερωτήσεις από τον κόσμο για το εμβόλιο. Θέλω να πω δύο λόγια για τα εμβόλια σε σχέση με τις παρενέργειές τους και το τι γινόταν πριν από πολλά χρόνια.
η βιοιατρική τεχνολογία, που είναι και η υπεύθυνη επιστήμη για την παρασκευή και κατασκευή των εμβολίων, έχει κάνει άλματα. Όπως έχει κάνει άλματα κάθε τεχνολογία σήμερα. Είναι τελείως διαφορετικά τα αεροπλάνα πριν από 30 χρόνια και τελείως διαφορετικά σήμερα. Το ίδιο ισχύει και με τα εμβόλια. Το εμβόλιο της γρίπης ειδικά είναι ένα απόλυτα και καθαρμένο εμβόλιο σήμερα. Έχει τεσταριστεί σε τόσα εκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο, που είναι τουλάχιστον αστείο να λέμε πια για παρενέργειες από το εμβόλιο της γρίπης ή σοβαρές περιπτώσεις νοσημάτων, σε εισαγωγικά, που μπορεί να προέλθουν από αυτό. Ποιες ήταν οι παρενέργειες πριν από κάποιες δεκαετίες? Είχε κατηγορηθεί πριν από την περίοδο της νέας γρίπης και πριν. Τα εμβόλια της γρίπης είχαν κατηγορηθεί για το περίφημο σύνδρομο Guillain-Barré. Είναι μια περιφερική νευροπάθεια που ιάται συνήθως και περνάει. Είχε βάση. Είχαν παρουσιαστεί κρούσματα. Το θέμα είναι ότι και η ίδια η γρίπη μπορεί να κάνει αυτό το σύνδρομο σε εκατονταπλάσια συχνότητα από ό,τι την κάνει το εμβόλιο. Ειδικά μάλιστα σήμερα οι τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό για κάθε, κρατηθείτε, για κάθε 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Δεν νομίζω ότι αξίζει το νούμερο να το συζητάει κανείς. Δηλαδή οι τελευταίες μελέτες μιλάνε για μια τέτοια περίπτωση σε 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς, όχι πληθυσμό, εμβολιασμούς. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι τρομερά σπάνιο. Έτσι, είναι μάλιστα απίθανο να συμβεί σε έναν εμβολιαζόμενο άνθρωπο. Κατά τα άλλα, οι παρενέργειες του είναι όλες όπως κάνει κάθε εμβόλιο, τοπικές. Δηλαδή, λίγο πόνο, ερήθημα, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, καμιά φορά αδυναμία κίνησης του μέλους, μία-δύο μέρες και περνάει. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι άλλο. Κύριε Σκουντάκη, υπάρχουν οι μύθοι γύρω από τον εμβολιασμό, υπάρχει και η πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη σας, ο μεγαλύτερος μύθος ποιος είναι γύρω από τα εμβόλια? Έχω την αίσθηση ότι ο μεγαλύτερος μύθος που κυκλοφόρησε από διάφορους κύκλους είναι ότι τα εμβόλια γίνονται για άλλους σκοπούς από αυτόν που προορίζονται. Ή για να κερδοσκοπήσουν οι εταιρείες, ή γιατί θέλουν να εμφυτεύσουν κάποια γονίδια ή κάτι άλλο μικρόβιο ή κάτι οτιδήποτε τοξικό στον πληθυσμό. Ή ότι τα έκδοχα τα οποία περιέχουν τα εμβόλια είναι επικίνδυνα για την υγεία και προκαλούν καρκίνο ή προκαλούν αυτισμό. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά κατά καιρούς. Δυστυχώς αυτά διαδίδονται μέσα από κανάλια παραπληροφόρησης. Διαδίδονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία επιστημονική ούτε επάρκεια ούτε τεκμηρίωση για να αποδείξουν αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μελέτη επίσημη ή καμία έρευνα που να αποδεικνύει όλη αυτή την μυθολογία περί των εμβολίων. Ξέρουμε ότι έχουμε παρενέργειες, ξέρουμε ότι μπορεί να έχουν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, αλλά αυτά είναι μέσα στα πλαίσια αυτού που αναμένουμε όταν εμβολιάζουμε χιλιάδες ή εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμένουμε. Πέρα από αυτό, γιατί πολλές φορές γίνεται προσβλητικό και για τον υγειονομικό κόσμο, για τους γιατρούς, για τους φαρμακοποιούς, για τους νοσηλευτές. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζουμε τα παιδιά μας, εμβολιάζουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουμε κι εμείς σε μια συνωμοσία που γίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, υποβάλλοντας κι εμείς ακόμα τον ίδιο μας τον εαυτό σε αυτή τη διαδικασία. Και πέρα από αυτό, σαν επιστήμονες, είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση. Και ο κάθε γιατρός και ο κάθε φαρμακοποιός μόνος του και η κάθε δημόσια υπηρεσία. Παρακολουθείτε τα περιστατικά και βγαίνουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Αν δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα, θα καταγραφεί και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας πάντα. Κύριε Λουμπούνη, πόσο έχει βοηθήσει ο εμβολιασμός την ανθρωπότητα διαχρονικά? Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και δεκάδες κινήματα κατά των εμβολιασμών. Την έχει βοηθήσει σε πραγματικά μη μετρήσιμο βαθμό. Ναι. Δηλαδή, αν θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχαν τα εμβόλια, σαφώς το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κατάσταση σήμερα θα ήταν διαφορετική. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Δεν μπορώ να το φανταστώ κάτι τέτοιο. Αρκεί να πούμε ότι ορισμένα νοσήματα γνωστό έχουν εξαφανιστεί λόγω των εμβολίων αποκλειστικά. Επίσης, έχουν περιοριστεί σε τρομερά μεγάλο βαθμό άλλα νοσήματα που ήταν απειλητικά για όλους μας, την ανθρωπότητα ολόκληρη. Να υπενθυμίσω. Και μου δίνει την ευκαιρία ότι ας πούμε για τον εμβολιασμό της Ιλαράς, που είχαμε πέρσι τη γνωστή επιδημία σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη περισσότερο και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι γεγονός ότι συμμορφώθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα νούμερα που ξέρω είναι ότι συνολικά καταναλώθηκαν γύρω στις 350.000 δόσεις εμβολίου. Το κάνανε περισσότερο πέρα από τα παιδιά που θα το έκαναν ούτως ή άλλως, οι κατάλληλες ηλικίες. Το κάνανε και οι ενήλικες που ήταν γεννημένοι μετά το 70. Απόδειξη αυτής της καλής συμπεριφοράς είναι ότι από την αρχή του χρόνου φέτος μέχρι τώρα έχουμε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων ηλαράς.
Και από τη συχνότητα αυτή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουμε τα 20 μέχρι το τέλος του έτους, 20-25. Εν αντιθέσει με πέρσι που θυμίζω είχαμε 1100 όλη τη σεζόν. Έτσι, μόνο από αυτό δηλαδή φαίνεται ο βαθμός που μπορεί να περιοριστεί ένα νόσημα από τον εμβολιασμό. Κύριε Σκουντάκη, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση για το αν θα εμβολιαστούμε, εμείς ή ο γιατρός μας? Κοιτάξτε, στη σχέση γιατρού και ασθενή υπάρχει πάντα. Κοινή ερώτηση θα μου απαντήσει και ο κύριος Λουμπούνης. Αυτό που λέμε εμπιστοσύνη. Τα πάντα δουλεύουν πάνω σε αυτό τον όρο. Εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, η σχέση γιατρού και ασθενή έχει σπάσει, έχει διαραγεί. Επομένως, ο ασθενής οφείλει να προσέλθει στον γιατρό, να τον συμβουλευτεί και ανάλογα με την περίπτωση να ακολουθήσει τις οδηγίες του. Ο γιατρός είναι πάντοτε ένας επιστήμονας, ο οποίος έχει βάσει τη διοντολογία του και τη συνείδησή του, την επιστημονική και όλη αυτή την επάρκεια την επιστημονική για να κάνει τις σωστές ενέργειες και να προστατέψει τον ασθενή του. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατροί ή φαρμακοποιοί νοσηλευτές οι οποίοι κάνουν κάτι άλλο ή έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους πέρα από αυτό το οποίο επιτάσσει αυτή τη στιγμή η επιστήμη τους και η ιδεοντολογία. Ναι. Επομένως, καλό είναι να πληροφορούμαστε από το ίντερνετ, από εφημερίδες, από γνωστούς, από οποιουσδήποτε για τα εμβόλια ή για οποιοδήποτε φάρμακο. Την τελική απόφαση όμως οφείλουμε όλοι να την αφήσουμε στο γιατρό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος και ο μόνος υπεύθυνος. Κύριε Λουμπούνη, για ποιο λόγο διατύπωσε αυτό το ερώτημα? Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πολιτών που δεν πρέπει να εμβολιαστούν? Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή για την υγεία τους? Ανάλογα με το εμβόλιο, τι τύπος είναι το εμβόλιο, αν έχει εξασθενημένους ιούς ή κάτι άλλο, είναι οι άνθρωποι συνήθως αυτοί που έχουν ένα μείζον θέμα με το νοσοποιητικό τους. Οι άνθρωποι δηλαδή που η αντίδραση του νοσοποιητικού είναι πρακτικά πενιχρή, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να κινδυνεύσουν από την ύπαρξη ενός αντιγόνου. Να μην μπορούν να δεχθούν λοιπόν το εμβόλιο, τον ιό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, κακοήθυλο σήματα του αίματος, έχουν μεταστατικούς καρκίνους σε μέρη του κορμιού τους, τέτοια που έχει επηρεαστεί το νοσοποιητικό τους σε τέτοιο βαθμό που πράγματι μπορεί να κινδυνεύσουν. Την ευθύνη αυτή την περίπτωση την έχει ο θεράπων ιατρός τους της περίπτωσής τους. Είναι γνωστό αυτό το θέμα. Ευτυχώς δεν είναι πολύ, δεν είναι και το θέμα. Να συμπληρώσω όμως κάτι στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε και στον κύριο Σκουντάκη. Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις συναδέλφων γιατρών πολλών ειδικοτήτων και ειδικοτήτων που δεν άπτονται άμεσα των εμβολίων, όπως παραδείγματος χάρη συνάδελφοι γυναικολόγοι, οι οποίοι αποτρέπουν, έχω ακούσει ασθενείς, από το να εμβολιαστούν. Συγκεκριμένα μιλάω για πολλούς γιατρούς που λένε στις νέες κοπέλες των 15-16 ετών μην κάνετε το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Η σημερινή ιατρική λέγεται evidence-based medicine. Βασίζεται σε κανόνες, σε οδηγίες, guidelines, και αυτές οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που εξαρτάται από τις προσωπικές πεπιθήσεις ή τις γνώσεις τις προσωπικές του κάθε ενός γιατρού, που σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι αρκετές για να κρίνουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει να είναι κανείς ειδικός, να έχει όλη την εικόνα μπροστά του και μόνο τότε μπορεί να πάρει μια απόφαση με βάση τη λογική, μια ορθολογική απόφαση. Δηλαδή, κύριε Λουμπούνη, υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι κατευθύνουν νεαρές κοπέλες στην εφηβεία να μην προχωρήσουν στον εμβολιασμό για θέση, το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Δυστυχώς παίρνουν θέση μη θετική, ας το πω έτσι. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η απόκληση? Αυτή η άλλη κατηγορία στην ιατρική δεν ξέρω, κοινότητα. Δεν ξέρω ειλικρινά ποιος είναι ο λόγος που οδηγεί αυτούς τους συναδέλφους. Τους προτρέπω να μάθουν το γιατί πίσω από ένα εμβόλιο πρέπει, ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνουμε. Και να μιλήσουν με έναν πιο ειδικό από αυτούς, αν ήδη δεν είναι σε θέση να ξέρουν. Να θυμίσω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια επιστημονική κίνηση το θέμα των εμβολιασμών να τον αναλάβουν οι ειδικοί γιατροί με την ειδίκευση, την εξειδίκευση του λοιμοξιολόγου. Είναι οι μόνοι γιατροί που έχουν την πλήρη εικόνα των λοιμοδών νοσημάτων από τα οποία αποτρέπει ένας εμβολιασμός και που μπορούν να πάρουν μια σωστή απόφαση για το αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο και ποια μερίδα του πληθυσμού. Μάλιστα. Είναι οι γιατροί που συνήθως συμμετέχουν στις εμβολιαστικές, στις επιστροπές εμβολιασμών, αυτοί που προτείνουν στον Υπουργό τις ανάλογες αποφάσεις. Κύριε Σκουντάκη, έχετε να παραθέσετε συγκεκριμένα παραδείγματα από την εμπειρία σας μέχρι και σήμερα? Είστε φαρμακοποιός με οικογένειες που δεν έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους, δηλαδή παιδιά που δεν έχουν κάνει ούτε ένα εμβόλιο? Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα περιστατικά και εδώ στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τα εμβόλια, η οποία αυτή η αντίληψη δυστυχώς καλλιεργήθηκε όχι από την σχέση τους με τον γιατρό τους ή το φαρμακοποιό τους, αλλά με άτομα που κινούνται
στις παρυφές της επιστήμης και ίσως περισσότερο μέσα στο χώρο της εξαπάτησης. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα τα εμβόλια και ειδικά όταν αφορά μικρά παιδιά. Πρέπει να ακολουθούμε αυτό που μας λέει η επιστήμη, η οποία η επιστήμη περικλεί μέσα σε σύντομους κανόνες αυτό που νομίζουμε ως αλήθεια. Μάλιστα. Την πραγματική διάσταση κάποιας κατάστασης. Το να αρνούμαστε την πραγματικότητα, το να αρνούμαστε την αλήθεια και να θέλουμε να φαντασιωνόμαστε κάποια πράγματα, δυστυχώς δεν βοηθάει. Βάζουμε σε κίνδυνο πάρα πολύ μεγάλο τα παιδιά μας. Σε τεράστιο κίνδυνο υγείας, ο οποίος δεν ξέρω τι διαστάσεις μπορεί να λάβει αύριο μεθαύριο και αν εκδηλώσει και μια επιδημία, κάποια ασθένεια, η οποία θα οφείλεται ακριβώς σε αυτή την αμέλεια. Υπάρχει βέβαια και η σχετική αμέλεια από τους γονείς, οι οποίοι μέσα στο φόρτο ίσως της καθημερινότητάς τους ξεχνούν να κάνουν και τα εμβόλια στα παιδιά τους. Το έχω δει και αυτό. Ίσως θα έπρεπε λίγο η πολιτεία να οργανώσει λίγο καλύτερα όλη αυτή την κατάσταση με τον εμβολιασμό, ίσως μέσα από τα σχολεία, ίσως με τους παιδιάτρους να γίνει μια καλύτερη οργάνωση και καλύτερος συντονισμός για όλο τον πληθυσμό. Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Να μην μείνει κανένα ανεμβολίαστο παιδί στη χώρα μας. Είναι κρίμα, αν μπορώ να το πω, κάποιες συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι Ρωμά, αυτή τη στιγμή δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Να. Και αποτελούν μια κινητή υγειονομική βόμβα πολλές φορές, χωρίς να θέλω να έχω καμία ρατσιστική διάθεση, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και αυτά τα παιδιά ή τα παιδιά των προσφύγων που έρχονται τώρα από το εξωτερικό. Να κλείσω με μια προτροπή από τον κύριο Λουμπούνη προς τους πολίτες, προκειμένου να προβούν στον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Είναι μια γρήγορη προτροπή, μας πέσει και ο χρόνος. Είναι ο καιρός. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, αλλά ήδη η δόση θα έπρεπε να έχει γίνει. Θυμίζω ότι για φέτος η προτροπή από την Επιτροπή των Εμβολιασμών είναι να γίνει μία δόση στον πληθυσμό που είναι οι ομάδες κινδύνου και σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ο θεράπων ιατρός μπορεί να γίνει και μία δεύτερη τις αρχές του Γενάρη, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Γενάρη. Δηλαδή φετινή οδηγία για το εμβόλιο της γρίψης είναι μία δόση, δεν είναι όπως δύο δόσεις όπως τις άλλες χρονιές. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Λουμπούνη, κύριε Σκουντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ενημερώθηκε ο κόσμος για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Θα το επαναλάβω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.